Ο πρώην Δήμαρχος Ναυπλίου Γιώργος Τσούρνος τονίζει ότι ο Δήμαρχος Ναυπλίου λέει ανακρίβειες σε θέματα που αφορούν τον Μπούρτζη και τη διάνοιξη της Χαριλάου Τρικούπη. Καταρχήν, η κριτική και ο διάλογος είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Βέβαια, παρατηρώ πολλές φορές και αυτό δεν μου είναι και για μένα ευχάριστο ότι είμαι υποχρεωμένος να διορθώνω τα όσα λέει ο Δήμαρχος, διότι επικρατεί μια σκόπιμη, υποθέτω, ασάφεια και διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων της κάθε περίπτωσης. Δεν θέλω να διαθέσουμε τον χρόνο για όλα όσα είπε, θα αναφερθώ σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είπα και άλλοτε ότι ήταν άκεροι οι πανηγυρισμοί για την δίθεν παραχώρηση της Καστρονησίδας του Μπούρτζη στο Δήμο. Και μάλιστα προημερών σε εσάς πάλι είχα δηλώσει ότι το καλύτερο που θα έχει να κάνει ο Δήμαρχος είναι να ζητήσει από το Υπουργείο να επανέλθει στο Υπουργείο Πολιτισμού η Καστρονησίδα, διότι δεν μπορεί ο Δήμος να ανταποκριθεί και στα έξοδα της συντήρησης και στα έξοδα της κατασκευής της νησίδος και στα έξοδα της λειτουργίας του. Χαίρομαι διότι χθες διάβασα στον τοπικό τύπο ότι η αρχαιολογική υπηρεσία, η αρμόδια για το κτίριο αυτό, προτείνει και αυτή στο Υπουργείο Πολιτισμού να ανακαλέσει την όποια παραχώρηση έγινε και να επανέλθει το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο να διαχειριστεί το ίδιο. Μάλιστα η εφημερίδα η άλλη, πράγμα και εγώ δεν το ξέρα, λέει ότι η παραχώρηση λοιπόν από τα τουριστικά κίνητα στο Δήμο της νησίδας έγινε για 20 χρόνια. Ήδη πρέπει να πούμε ότι έχουν περάσει 6 χρόνια και ακόμα ούτε καν ξεκίνησε τίποτα. Δεύτερον, έχει παραχωρηθεί πράγματα τα οποία δεν τα έχει πει ο Δήμαρχος. Έχει παραχωρηθεί με τον περιορισμό τον Μπούρτζη να χρησιμοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο. Δηλαδή θα πηγαίνουμε να κάνουμε διαλέξεις στον Μπούρτζη. Και το τρίτο και σπουδαιότερο είναι κατά το διάστημα της 20ετίας ο Δήμαρχος, ο Δήμος θα είναι υποχρεωμένος να συντηρεί το σύνολο του κάστρου. Καταλαβαίνετε για ποια τεράστια έξοδα συζητάμε. Και βέβαια, μόλις τελειώσει η 20ετία, το Μπούρτζη θα επανέλθει στο Υπουργείο Πολιτισμού με όσα έξοδα έχει κάνει ο Δήμος υπέρ του Υπουργείου Πολιτισμού. Νομίζω αυτό δεν είναι για πανηγυρισμούς. Εκείνο που έχει να κάνει ο Δήμαρχος είναι να πει ότι έκανα λάθος, να πάει στο Υπουργείο να ανακαλέσουν αυτή την παραχώρηση. Και αυτά τώρα ότι έχει κάνει προσφυγή ένας δικηγόρος και καθυστερεί, δηλαδή και αν δεν είχε κάνει προσφυγή ο δικηγόρος, τι θα είχε κάνει ο Δήμος, θα είχε αναθέσει μελέτη σε ιδιώτη να γίνει πολιτιστικό κέντρο, να πληρώσουμε δηλαδή του κόσμου τα λεφτά και τι πολιτιστικό κέντρο να γίνει και ο καθένας πολίτης καταλαβαίνει αν είναι βιώσιμη μια τέτοια χρήση στο μουσείο. Άρα λοιπόν οι πανηγυρισμοί ήταν και άκεροι και ανεπίκαιροι και καλό είναι όπως είπα να σπέψει, να διορθώσει τα κακώς έχοντα εις το θέμα της Καστρονησίδας, διότι είναι κρίμα να γίνει αυτός υπεύθυνος, ηθικός αυτούργος, ένα μνημείο που δεν είναι μνημείο μόνο του Ναυπλίου, είναι μνημείο όλης της Ελλάδος, να καταραίει μέσα από τις διαδικασίες τις οποίες επέλεξε να ακολουθήσει, οι οποίες δεν υπηρετούν ούτε τα συμφέροντα του Ναυπλίου, αλλά ούτε και τα γενικότερα συμφέροντα του κράτους. Εις ό,τι αφορά το άλλο έργο, αναφέρθηκε στη διάνοιξη της λεωφόρου Χαριλάου Τρικούπη και είπε ότι ήταν έργο ότι από 30 ετίας μάλιστα είπε ότι οι προκάτοχοι δήμαρχοι ενδιαφέρονται να ανοίξει ο δρόμος. Αυτό είναι λάθος. Εγώ ανέλαβα δήμαρχος την 1/1/1987. Τότε είχε διανοηγεί το μεγαλύτερο μέρος της Χαριλάου Τρικούπη από προκατόχους δημάρχους, από το τμήμα της Αγίου Ανδριανού μέχρι το ξενοδοχείο των Ρόδων. Επί Δημαρχίας μου λοιπόν συντάχθηκε η πράξη αναλογισμού όπως προβλέπει ο νόμος για τη διάνοιξη μπροστά στο ξενοδοχείο των Ρόδων για να ενωθεί με τη λεωφόρο Άργους. Είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε τις αποζημιώσεις. Την τελευταία στιγμή προσέφυγε κάποιος στο Υπουργείο Πεχοδέ και για τυπικούς λόγους ακύρωσε τη διαδικασία. Στον μετέπειτα Δήμαρχο επανελήφθη η διαδικασία. Αλλά και πάλι όταν ήταν να καταβληθεί η αποζημίωση, πάλι ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους. Αν θυμάμαι καλά, η υπογραφή της πράξεως αναλογισμού είχε υπογραφεί από τον Ομάρχη, ενώ θα έπρεπε να υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη, για παράδειγμα. Μετά από αυτές τις δύο διορθώσεις, επί Δημαρχίας Αναγνωσταρά επανελήφθη η διαδικασία και κατευθύνθηκαν οι αποζημιώσεις. Δεν έκανε τίποτα το σπουδαίο. Εκείνο το οποίο έγινε η πράξη αναλογισμού για το τμήμα από Αγίου Ανδριανού της Χαριλάου Τρικούπη μέχρι την λεωφόρο Ασκληπιού. Και κατευλήθη, εδώ είναι και το άξιο αναφοράς θέμα, κατευλήθη το ποσό του 1.700.000 δραχμών. Πρέπει να καταλάβουν οι ιδιοκτήτες ότι όταν διανοίγεται ένας δρόμος με τον παλιά νομοθεσία περισχεδίων πόλεων και κομμών του 1923, οι ωφελούμενοι από τη διάνοιξη του δρόμου είναι και εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν την αποζημίωση. Ο Δήμος αποζημιώνει δρόμους για διάνοιξη όταν έχουν πλάτος πάνω από 20 μέτρα. Και αποζημιώνει και κτίσματα. Βέβαια, αυτός ο δρόμος δεν είχε κτίσματα. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα
να πληροφορθούν οι πολίτες καταρχήν ποιοι ήταν οι δικαιούχοι αυτής της αποζημίωσης. Και βέβαια ελέγχθηκε στο Συμβούλιο, το τίμημα λέει είναι τόσο πολύ μεγάλο, είναι εξοργιστικά υψηλό το τίμημα της αποζημίωσης, διότι ελήφθη ως συγκριτικό στοιχείο ένα οικόπεδο που είχε πουλήσει στο Νέο Βυζάντιο το Δημοτικό Γεροκομείο σε ιδιώτη. Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να είναι επαρκής δικαιολογίας για το υπέρογκο ποσό που κατεβήθηκε. Πρέπει να μάθουν οι δημότες ότι το 1.700.000 δεν αφορά υποχρεώσεις του Δήμου. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό, και ο Δήμαρχος να πει ποιο είναι το ένα και ποιο είναι το άλλο, αφορά υποχρεώσεις παροδίων ιδιοκτητών ωφελουμένων από τη διάνοιξη. Και για λόγους επίσπευσης της διάνοιξης, βέβαια συμβαίνει πολλές φορές, ο Δήμος καταβάλει τις αποζημιώσεις αυτές, αλλά μετά κινεί τη διαδικασία να πληρώσουν οι υπόχρεοι τα λεφτά στο Δήμο. Είναι λοιπόν ερώτημα προς τον Δήμαρχο, εάν μέχρι σήμερα και για την πρώτη διάνοιξη δίπλα στο ξενοδοχείο των Ρόδων και για το δεύτερο κομμάτι, αν έχει κινήσει τη διαδικασία ώστε αυτοί οι πραγματικοί υποχρεωτικοί από τη διάνοιξη να δώσουν τα λεφτά στο Δήμο. Εκτός αν για λόγους ψηφοθυρίας παραμελούμε, και αυτό είναι και ποινικό αδίκημα, ξέρετε, είναι μεγάλα τα ποσά. Γιατί από το 1.700 δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιο ακριβώς αφορά τους ιδιώτες. Πιθανώς το 1 εκατομμύριο ή και πλέον το 1 εκατομμύριο ευρώ να αφορά υποχρεώσεις των ιδιωτών, τις οποίες πλήρωσε ο Δήμος και δεν κινεί διαδικασία, από ό,τι είναι γνωστό μέχρι σήμερα, να δώσουν τα λεφτά αυτά.